Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάτι πολύ σημαντικό, θα δούμε πώς κρατάμε backup του προγράμματος. Κάτι πάρα πολύ απλό και συνάμα πολύ σημαντικό. Έχουμε την εφαρμογή, κάνοντας δεξί κλικ, ιδιότητες, μπορώ να βρω πού είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Βλέπω λοιπόν ότι είναι εγκατεστημένο στο δίσκο Χ. Λογικά σε εσάς θα είναι στο Σ. Γνωρίζω πλέον δηλαδή πού είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Αυτό μπορώ να το δω και μέσα από την εφαρμογή. Κάτω δεξιά μου λέει τον δίσκο Χ. Χ και το φακελάκι του προγράμματος είναι Miss W. Άρα πλέον αυτό το γνωρίζω. Πάω στην επιφάνεια εργασίας. Κάνω μία δημιουργία ενός φακέλου. Μπορώ να το ονομάσω backup ανακόντα, η εργασία, ό,τι μας βολεύει. Καλό είναι να του βάλω και ένα εικονίδιο πιο ξεκάθαρο. Μας αρέσει το λουκετάκι που δηλώνει το backup, από εκεί και πέρα όποιο επιθυμούμε. Άρα πλέον μόνιμα θα έχω στην επιφάνεια εργασίας μου αυτό το εικονιδιάκι. Πολύ απλά λοιπόν, πάω ο υπολογιστής μου. Γνωρίζω ότι είναι στο δίσκο Χ το πρόγραμμα, δίσκο Χ. Πιάνω το Miss W, είναι ο φάκελος του προγράμματος. Δεξί κλικ, αντιγραφή. Αντιγραφή. Το κλείνω. Ανοίγω το λουκέτο. Δεξί κλικ, επικόλληση. Και τελείωσε η υπόθεση. Πολύ απλό το backup. Δυστυχώς πολλές φορές το λησμονούμε. Με καμιά φορά το απεύχομαι ολέθρια αποτελέσματα και είναι τόσο μα τόσο απλό. Τελείωσε το backup, το έχω τώρα μέσα στο λοκετάκι. Τον επόμενο μήνα ή όποτε κάνω μεταβολές, αποχωρήσεις, προσλήψεις, κάτι σημαντικό, πάω πάλι ο υπολογιστής μου, δίσκο Χ, Miss W, αντιγραφή, προσοχή, όχι αποκοπή και φύγη, αντιγραφή, πάω στο λουκετάκι και μπορώ πάνω στο Miss W, δεξί κλικ, επικόλληση και θα μου φέρει το πιο φρέσκο backup, το πιο καινούριο backup. Δεν βρίσκουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο να κρατάμε χρονικό αρχείο, δηλαδή να έχουμε πολλά φακελάκια Miss W με άλλες ημερομηνίες. Μία απλή αντιγραφή του ιδίου και έχουμε το πιο φρέσκο backup. Αν πάμε πάλι ο υπολογιστής Χ, επιλέξω το Miss W, δεξί κλικ αντιγραφή, λουκετάκι, επικόλληση. Προσέξτε λίγο τώρα εδώ. Εάν κάνω το κλικ πάνω στο Miss W, αντιγραφή, θα το αντικαταστήσει κατευθείαν με το πιο φρέσκο backup. Αν το κάνω σε ένα λευκό σημείο, πάμε λίγο πάλι, ο υπολογιστής μου, δίσκο Χ, απλά θα με ρωτήσει αν θέλω να αντικατασταθεί από το καινούριο, που και πάλι λέω ναι, οπότε πάμε εδώ, επικόλληση, και με ρωτάει ότι υπάρχει ήδη ο φάκελος, ναι, να αντικατασταθεί και πάλι με αυτόν τον τρόπο παίρνω το πιο φρέσκο backup. Αλλά ίσως είναι καλύτερα να κάνετε κλικ πάνω στο Miss W που δεν μας ρωτάει την αντικατάσταση, την κάνει κατευθείαν. Και έχοντάς το στην επιφάνεια εργασίας, είμαι εξασφαλισμένος με το παραπάνω. Τώρα, καλό είναι αυτό το λουκετάκι όπως είναι, το οποίο είναι πέρα και το, αλλά καλό είναι μια φορά το μήνα, όλο το λουκετάκι με ένα δεξί κλικ αντιγραφή και επικόλληση, να το αποθηκεύουμε και σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, ένα φλασάκι, έναν εξωτερικό δίσκο, ώστε το συγκεκριμένο backup να βρίσκεται και έξω από τον υπολογιστή, ώστε αν κλαπεί ή καταστραφεί ο υπολογιστής, να το έχουμε αποθηκευμένο. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρακολούθηση.